Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του vlog μου. Είναι νομίζω το πέμπτο ή το έκτο βίντεο, δεν είμαι σίγουρος. Σήμερα θέλω να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο συνδέεται με το πρώτο βίντεο που είχα κάνει σχετικά με το Coding Bootcamp της AFDEMP. Σε εκείνο το βίντεο είχα μιλήσει για το κατά πόσον το συγκεκριμένο bootcamp μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις εργασία. Όταν είχα κάνει το συγκεκριμένο βίντεο, η αλήθεια είναι ότι ήμουνα νομίζω περίπου ένα μήνα στην εργασία που βρίσκομαι ακόμα και τώρα, στην εταιρεία I Know How. Και η αλήθεια είναι ότι το νόημα του συγκεκριμένου βίντεο ήταν αυτό που είπα και πριν, ότι δηλαδή κατά πόσον σε βοηθάει να βρεις εργασία. Από εκεί και πέρα θεώρησα ότι έχοντας πλέον κάτι παραπάνω από 3 μήνες στην εταιρεία, θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το κατά πόσον ακόμα πιστεύω ότι η κίνησή μου να αλλάξω καριέρα, να το πούμε έτσι, ήταν σωστή, υπό την έννοια ότι, ωραία, να κάνεις προσπάθεια να μπεις στον κλάδο της πληροφορικής, να γίνεις προγραμματιστής, είναι ωραία δουλειά αυτή, θα σ' αρέσει τελικά. Σίγουρα και οι 3 μήνες ενδεχομένως να μην είναι αρκετοί για να μπορέσεις να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα. Όμως το σχέδιό μου είναι ανατακτά χρονικά διαστήματα να δημιουργώ και ένα καινούριο βιντεάκι και να μιλάω για το κατά πόσον ακόμα πιστεύω ότι έκανα τη σωστή επιλογή. Καταρχάς να πω ότι ναι, ακόμα θεωρώ ότι έκανα πάρα πολύ σωστή επιλογή που άλλαξα καριέρα. Δεν θα μπω στη διαδικασία πάλι να αναλύσω γιατί δεν μου άρεσε η προηγούμενη μου δουλειά. Έχω κάνει και ξεχωριστό έτσι κι αλλιώς βίντεο συγκεκριμένα για την teleperformance, για όποιον ενδιαφέρεται. Θέλω να μιλήσω όμως συγκεκριμένα για αυτό που έχω βιώσει μέχρι στιγμής από τον κλάδο του προγραμματισμού. Καταρχάς να πω ότι είναι μια δουλειά η οποία προσωπικά εμένα με κάνει περήφανο. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά όταν έχεις δουλέψει σε call center, όταν έχεις κάνει τον community manager, όταν έχεις ανοίξει δικό σου φούρνο, όταν έχεις πάει πόρτα-πόρτα για να παρακαλέσεις ουσιαστικά, ακόμα και αν δεν θέλω να το πούνε έτσι, να υπογράψουν συμβόλαιο με τη Vodafone, να πουλήσεις δηλαδή συνδέσεις Vodafone. Όταν έχεις κάνει τέλος πάντων διάφορα πράγματα και κάποια άλλα που ενδεχομένως δεν μπορώ να πω και δημοσίως, μην πάει το μυαλό σας στο πολύ κακό. Νομίζω ότι το να είσαι σε έναν τομέα όπου καθημερινά αποτελεί μια πρόκληση, καθημερινά μαθαίνεις κάτι καινούργιο και στο τέλος της ημέρας νιώθεις πραγματικά ότι έχεις γίνει έστω και λίγο πιο έξυπνος, για μένα τουλάχιστον αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν έχει να κάνει με μισθούς, δεν έχει να κάνει με συνθήκες εργασίας. Έχει να κάνει με το αντικείμενο. Αυτή τη στιγμή μιλάω αποκλειστικά για το αντικείμενο του προγραμματισμού. Ειδικά όταν καταφέρνεις και κάνεις κάτι να λειτουργήσει, ενώ έχεις παλέψει για πολλές ώρες ενδεχομένως και μπορεί να έχεις φτάσει ακόμα και σε σημεία απόγνωσης και απογοήτευσης, το αίσθημα που νιώθεις όταν καταφέρεις να το κάνεις να λειτουργήσει, νομίζω είναι κάτι, είναι αξία ανεκτίμητη που λέμε. Ελπίζω πραγματικά αυτό να μην μου φύγει κάποια στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή το νιώθω πάρα πολύ έντονα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πέρα από το αντικείμενο αυτό καθ' αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ, θα έλεγα έως και διασκεδαστικό σε κάποιες περιπτώσεις, θέλω να ασχοληθώ και λίγο και με τις εν γέννη συνθήκες, οι οποίες βέβαια ενδεχομένως μάλλον να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον και από την εταιρεία στην οποία εργάζεται κανείς. Υπάρχουν δηλαδή εταιρείες πληροφορικής, προγραμματισμού που δεν έχουν και πολύ καλό όνομα. Δεν θα μπω σε διαδικασία να τις ονοματίσω γιατί σε τελική ανάλυση δεν έχω και προσωπική πείρα από αυτές, αλλά υπάρχουν κάποιες. Θα μιλήσω στο βαθμό που μου επιτρέπεται προφανώς για την εταιρεία που εργάζομαι εγώ, την I Know How.
οι συνθήκες είναι πολύ καλές. Είναι αρκετά καλές, έως πολύ καλές. Τα αρνητικά που ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν, πραγματικά, αν είσαι αντικειμενικός, είναι πάρα πολύ λιγότερα από τα θετικά. Και σίγουρα, σε σχέση με οτιδήποτε μπορεί να είχα κάνει στο παρελθόν, είναι όλα καλύτερα στην πραγματικότητα. Αυτό δεν το λέω γιατί μπορεί κάποιος από την I Know How, κάποιος manager μου να δει το βίντεο, που και αυτό υπάρχει πιθανότητα. Το λέω γιατί το πιστεύω. Αν δεν το πίστευα, απλά δεν θα έκανα βίντεο. Αν ένιωθα δηλαδή ότι πρέπει να πω ψέματα για να είμαι αρεστός και εγώ, ή δεν ξέρω και εγώ τι, δεν θα έκανα βίντεο ή τέλος πάντων δεν θα αναφερόμουν. Όχι. Έχοντας δουλέψει στην teleperformance ειδικά και δεν θέλω, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνω ότι βγάζω μία έχθρα προς την συγκεκριμένη εταιρεία και αυτό φάνηκε και στο προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει για την teleperformance, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένα call center και όταν έχεις δουλέψει σε call center γενικά, νομίζω ότι μπορείς πραγματικά να εκτιμήσεις μία δουλειά, μία εργασία σαν προγραμματιστής, όπου δεν είναι τα πάντα χρονομετρημένα, μπορείς να πας στην τουαλέτα όποτε θέλεις, μπορείς να πεις ένα αστείο με τον διπλανό σου χωρίς να νιώθεις ότι θα σε κοιτάξει αμέσως ο manager και θα σε κάνει να νιώσεις εντελώς ρομποτάκι που είσαι σε ένα call center. Μπορείς να σηκωθείς, μπορείς να πας μια βόλτα, μπορείς να φας, να πάρεις το τοστάκι σου ή να πας αλλού να το φας. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ πιο ανθρώπινες. Στον τομέα των διαπροσωπικών σχέσεων δεν μπορώ να πω ότι βλέπω μεγάλες διαφορές. Δηλαδή και στην teleperformance ήταν αρκετά καλές. Αλλά είναι το όλο κλίμα πιο χαλαρό, οπότε ακόμα και αυτές οι σχέσεις πιστεύω είναι καλύτερες από ό,τι ήταν στην teleperformance. Νομίζω ότι επειδή μιλάω πάρα πολύ για την προσωπική μου εμπειρία και είναι λογικό νομίζω αυτό, όπως καταλαβαίνετε, εάν εσείς δεν έχετε δουλέψει στο call center μπορεί αυτό να μην το καταλαβαίνετε. Αλλά φαντάζομαι ότι θα έχετε εργαστεί σε κάποια άλλη εταιρεία, σε κάποιον άλλο τομέα που ενδεχομένως πάλι να νιώθετε κάτι αντίστοιχο. Επομένως, για να μην μακρηγορώ κιόλας, ακόμα και ελπίζω να παραμείνει αυτό, είμαι πολύ ευχαριστημένος από την επιλογή μου. Χαίρομαι που μέσα στο 2018 πήρα την μεγάλη απόφαση να παραιτηθώ από την εργασία μου, να παρακολουθήσω το bootcamp και κατάφερα να βρω εργασία. Νιώθω ότι βελτιώνομαι καθημερινά, νιώθω ότι μου δίνει ευχαρίστηση και ελπίζω πραγματικά αυτό να συνεχιστεί, γιατί όχι και για πολλά ακόμα χρόνια. Και νομίζω ότι θα κλείσω με αυτό, ότι πιστεύω ότι όποιος δεν εκτιμάει την εργασία του, καλό θα ήταν σε κάποιες περιπτώσεις να σκεφτεί ότι πού ήταν στο παρελθόν. Ενδεχομένως να ήταν κάπου καλύτερα. Εγώ προσωπικά ήμουνα κάπου πολύ χειρότερα. Άρα λοιπόν για μένα αυτό πραγματικά, δηλαδή όποτε έχει, αν παρουσιαστεί κάποιο αρνητικό, εκεί η πρώτη μου πάντα σκέψη είναι ότι μη παραπονιέσαι, έχεις περάσει πολύ χειρότερα. Αυτό πραγματικά είναι ένα τίποτα μπροστά σε αυτά που έχεις περάσει. Εάν έχετε κάποια άλλη απορία πάνω σε αυτό ή πάνω στο θέμα του bootcamp, καλά, αν έχετε απορία γι' αυτό μπορείτε να κάνετε κάποιο σχόλιο στο βίντεο εκείνο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και θα τα ξαναπούμε για το συγκεκριμένο θέμα, μπορεί σε 3 μήνες, μπορεί σε λίγο παραπάνω, θα δείξει. Γεια χαρά!